Κύριε Νικολάου, καλή σας ημέρα από τη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και σε όλους τους ακροατές μας. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι βρίσκεται στο επίκεντρο, θα λέγαμε, της επικαιρότητας αυτή η προκλητική στάση της Τουρκίας, με μία σειρά, τα αναφέραμε πριν να μην τα επαναλαμβάνουμε, συμβολισμούς που προσπαθεί να αξιοποιήσει ο Ερντογάν. Και θα θέλαμε την άποψη του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος για το πώς εξελίσσεται αυτή η προκλητικότητα. Ακριβώς. Πρώτον νομίζω χρειάζεται, για να βοηθήσουμε και τη σκέψη των ακροατών μας, να πούμε ότι η προκλητικότητα αυτή δεν εκπορεύεται μόνο από τον Ερντογάν, αλλά εκπορεύεται συνολικά από το τουρκικό αστικό κράτος, από την Τουρκία σαν ισχυρό καπιταλιστικό κράτος της περιοχής. Να θυμίσουμε εξάλλου ότι και η πρωτοβουλία για τη μετατροπή της Αγίας Σοφιάς σε τζαμί ήταν και από κόμματα τα οποία βρίσκονται στην αντιπολίτευση του Ερντογάν, από το Ιγί Παρτί που συνεργάζεται με τους Ρεπουμπλικάνους. Ξέφρασαν αντίστοιχα και από άλλα κόμματα την ευχαρίστησή τους για αυτή την πάρα πολύ αρνητική εξέλιξη. Άρα λοιπόν δεν είναι μόνο ζήτημα ενός ανθρώπου. Βεβαίως, όταν κάποιος είναι ο επικεφαλής της κυβέρνησης, αυτός παίρνει και όλες τις βασικές αποφάσεις. Αυτό πρέπει να το έχουμε υπόψη. Νομίζουμε επίσης ότι πρέπει να έχει στο νου του ο ελληνικός λαός σήμερα ποιος είναι, αν θέλετε, ποιες επιλογές είναι αυτές οι οποίες αποτυγχάνουν και χρεοκοπούν στο πώς χειρίζεται και η Ελλάδα και συνολικά πώς έγινε ο χειρισμός αυτής της κατάστασης. Και κατά την άποψή μας, ο δρόμος ο οποίος έχει χρεοκοπήσει είναι ακριβώς η λογική των ισχυρών μας συμμάχων, Ευρωπαϊκής Ένωσης, ΝΑΤΟ, των Αμερικανών, οι οποίοι θα μας προστάτευαν. Είναι η λογική των μεγάλων υποτιθέμενων διπλωματικών επιτυχιών, των συνόδων κορυφής που βγάζαν υποτίθεται ψηφίσματα απομόνωσης της Τουρκίας, τις δεκάδες ελληνοαμερικανικές συμφωνίες που υποτίθεται ότι θα μας προστάτευαν από την τουρκική προκλητικότητα, που πολλαπλασίασαν τις βάσεις των Αμερικανών και των Νατοϊκών στο έδαφος της χώρας. Από την άλλη όμως δεν υπάρχει ο κίνδυνος μιας απομόνωσης. Προσέξτε, είναι χαρακτηριστικό ότι την ίδια στιγμή που στην Αλεξανδρούπολη γινόταν πραγματικά απόβαση της αιματοβαμμένης 101ης ταξιαρχίας αεροπορίας στρατού, την οποία υποδεχόταν ο Αμερικανός πρέσβης στην Ελλάδα, ο κ. Πάιετ, και ο Υπουργός Άμυνας της χώρας, την ίδια στιγμή ο Υφυπουργός Άμυνας των ΗΠΑ από τις Βρυξέλλες επανέφερε την ίδια λογική, ότι υπάρχουν διαφιλονικούμενες ζώνες μέσα στην ΑΟΣ της Ελλάδας και στην ΑΟΣ της Κύπρου. Άρα λοιπόν αυτό υπήρξε διευκρίνηση για αυτό το θέμα από τον κύριο Πάιατ στην πορεία. Εντάξει, μα έτσι προχωράει το παιχνίδι. Είναι υποτιθέμενες σκληρές ανακοινώσεις που βγάζουν τη μία στιγμή, αλλά οι σκληρές ανακοινώσεις αναιρούνται την επόμενη, ακριβώς γιατί υπάρχει τώρα μία πραγματική διελκυριστίνδα. Στη μέση είναι η Τουρκία, η οποία σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ένωση ένας στρατηγικός εταίρος, και σύμφωνα με το ΝΑΤΟ επίσης ένας στρατηγικός εταίρος, τον οποίο θέλουν οπωσδήποτε με κάθε τρόπο να τον τραβήξουν από την ρωσική επιρροή. Και εκεί, σε αυτή την πραγματικά τη διελκυστίνδα, μπαίνουν και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας, το ζήτημα των υδρογων ανθράκων, το ζήτημα του πώς θα καθορίσεις την ΑΟΣ κτλ. Άρα αυτή είναι η πραγματική απομόνωση. Νομίζουμε ότι μέσα ακριβώς αυτές τις υποτιθέμενες ισχυρές συμμαχίες με τους ισχυρούς συμμάχους που θα σου εξασφαλίσουν, και σε ποιον θα τα εξασφαλίσουν? Δεν θα τα εξασφαλίσουν στον ελληνικό λαό, έτσι είναι προφανές. Θα τα εξασφαλίσουν στις ελληνικές επιχείρησεις που έχουν συμφέροντα, αλλά εκεί μέσα, σε αυτό το πλαίσιο, γκριζάρεται το Αιγαίο. Φανταστείτε όμως αυτό το πλαίσιο, κύριε Νικολάου, να είμαστε εντελώς απομονωμένοι, δηλαδή να μην έχουμε αυτές τις συμμαχίες που πολλές φορές τις αποκαλείτε και λυκοσυμμαχίες. Φανταστείτε να μην τις έχουμε αυτές τις συμμαχίες. Ποια θα ήταν η μοίρα μας σε αυτό το χάρτη? Μα ακολουθώντας, αυτό είναι που πρέπει να καταλάβει ο ελληνικός λαός. Ότι τόσα χρόνια αυτή η λογική δοκιμάζεται. Και όσο πάμε με αυτή τη λογική και με αυτές τις επιλογές, βρισκόμαστε μονίμως και συνεχόμενα σε πιο αρνητική θέση. Εμείς βάζουμε το ζήτημα ως εξής. Ποιος μπορεί σήμερα να αλλάξει την κατάσταση και στην Ελλάδα και στην Τουρκία? Ο ελληνικός λαός πάντα, και ο λαός κάθε χώρας, είναι αυτός που έχει τη δύναμη στα χέρια του και μπορεί να επηρεάσει τις εξελίξεις, μπορεί να διαμορφώσει διαφορετικά την κατάσταση, μπορεί να, πώς να πω, με την πάλη του να δώσει λύσεις. Άρα λοιπόν εκεί είναι το ζήτημα. Άρα και στην Τουρκία, για παράδειγμα,
δεν μπορεί να δώσει απάντηση μια αλλαγή του Ερντογάν, ας πούμε, με κάποιο άλλο κόμμα ή πολιτικό σχηματισμό το οποίο έχει την ίδια αντίληψη. Χρειάζεται ο τουρκικός λαός να παλέψει, να απεμπλακεί και αυτός από τους υπεριαλιστικούς οργανισμούς όπως το ΝΑΤΟ, να αντιληφθεί ότι υπάρχουν πολιτικές δυνάμεις μέσα στη χώρα, όπως το Κομμουνιστικό Κόμμα της Τουρκίας, που με την κρυστάλλινη θέση που είχε για την Αγία Σοφία και για τις εξελίξεις πραγματικά δείχνει ποιος είναι ο αντίπαλος του λαού. Και στην Ελλάδα το ίδιο, ότι σήμερα χρειάζεται ο λαός μας στην Ελλάδα να επιμείνει πολύ περισσότερο, να πολλαπλασιάσει τον αγώνα του για να απεμπλακεί από αυτά τα σχέδια. Δηλαδή, πώς θα το πω, τα έχουμε κάνει όλα. Μέχρι και Patriot στη Σαουδική Αραβία είπαμε να στείλουμε, μέχρι και στρατιώτες στη Βόρεια Αφρική είπαμε να στείλουμε και πολιτικό προσωπικό, αλλά βλέπουμε ότι κάθε στιγμή αυτό υποσκάπτει. Δεν βοηθά, δεν ωφελεί. Άρα αυτό τι δείχνει κατά την άποψή μας? Ότι ο μόνος τρόπος είναι πραγματικά να γιγαντωθεί η πάλη για την απεμπλοκή του λαού μας από τα σχέδια ΝΑΤΟ-Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περιοχή, να κλείσουν οι βάσεις, οι αμερικάνικες, οι νατοϊκές, οι οποίες κάνουν τη χώρα μας στόχαστρο, και ταυτόχρονα να ακολουθήσουμε, και αυτό είναι στοιχείο της απεμπλοκής, να ακολουθήσουμε το μοναδικό και ασφαλές κριτήριο που είναι σήμερα, καμία αλλαγή συνόρων, καμία εκχώρηση κυριαρχικών δικαιωμάτων, και να επιμείνουμε στις διεθνείς συνθήκες που τα καθορίζουν. Μάλιστα, ναι. Αλλά η πραγματικότητα, ξέρετε, πολλές φορές μας ξεπερνάει. Και η προκλητικότητα πολλές φορές μας ξεπερνάει. Κύριε Νικολάου, ένα τελευταίο ερώτημα θέλω να θέσω, γιατί έρχεστε από την, προέρχεστε από, το, από τις Βρυξέλλες, από το χώρο της Ευρωβουλής. Ήθελα ένα σχόλιο για τη σύνοδο, ένα σχόλιο για το Ταμείο Ανάκαμψης που ουσιαστικά αποφασίστηκε και, και υλοποιείται από τη Σύνοδο Κορυφής. Ναι, όπως είπατε και εσείς πριν, η πραγματικότητα μερικές φορές μας ξεπερνάει, και η πραγματικότητα, αν θέλετε, αδειάζει και την παραπλάνηση, τον εφησυχασμό που και στα ελληνοτουρκικά και στα διεθνή ζητήματα καλλιεργεί η σημερινή κυβέρνηση και η προηγούμενη κυβέρνηση, γιατί την ίδια γραμμή ακολούθησαν. Επίσης, αυτή η πραγματικότητα αδειάζει και τις εξελίξεις και μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το θέμα δεν είναι το ύψος των ποσών ή το ύψος των επιχορηγήσεων και των δανείων που θα χορηγηθούν. Το θέμα είναι το εξής, ότι όλα αυτά τα χρήματα από κάπου προέρχονται. Κάτι μπαίνει υποθήκη για να γίνουν τα δάνεια, για να βγει η Ευρωπαϊκή Ένωση στις χρηματαγορές και να δανειστεί χρήμα. Και υποθήκη ακριβώς μπαίνουν η δουλειά, τα δικαιώματα, τα σύγχρονα δικαιώματα των ευρωπαϊκών λαών. Γιατί αυτοί θα κληθούν να πληρώσουν. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Είναι αλήθεια ότι μειώνονται κάποια κονδύλια από το χώρο της υγείας, από το χώρο της πράσινης ανάπτυξης? Κοιτάξτε, θα μπορούσαμε να πάμε εκεί, να λέγαμε ότι ακόμα και από αυτό το σύνολο των 2-3 του προϋπολογισμού και του Ταμείου Ανάκαμψης, αρχικά προϋπολογίζανε μερικά γύρω στα 9 δις, δείτε ποια είναι η σχέση, έτσι, για την υγεία, και τώρα προϋπολογίζουν κάτω από 2 δις για την υγεία. Αλλά δεν είναι καν αυτό, γιατί το ότι ρέει πολύ χρήμα δεν είναι αποδεικτικό φιλολαϊκής πολιτικής. Δείτε τη λογική των ΕΣΠΑ τα προηγούμενα χρόνια. Έρεε πάρα πολύ χρήμα, πήγαινε σε συγκεκριμένες τσέπες, στους μεγάλους ομίλους, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην ψηφιακή οικονομία, στην ανάπτυξη των δικτύων πέμπτης γενιάς κτλ. Αλλά ταυτόχρονα οι εργαζόμενοι σε αυτούς τους κλάδους δεν είδαν ούτε μία αύξηση. Μάλιστα είδαν και το αντίθετο, μειώσεις μισθών κτλ. Εμείς λέμε ότι αυτή είναι η λογική που θα γενικευτεί, και γίνεται, αν θέλετε, ακόμα και πιο αντιδραστικό τώρα, με τη συζήτηση περί των λεγόμενων ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι σαν να σου λέει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση από κάπου έχει δικούς της πόρους. Αυτό είναι χοντρό ψέμα. Οι ίδιοι πόροι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την οποία γίνεται μεγάλη συζήτηση, τι είναι? Νέοι φόροι, απευθείας φόροι, πράσινος φόρος, φόρος πλαστικών ή φόροι στα μεγάλα μονοπόλια της ψηφιακής οικονομίας, τους οποίους βεβαίως και θα τους μετακυλήσουν στους καταναλωτές. Άρα λοιπόν, αυτή είναι η πραγματικότητα. Κύριε Νικολάου, δυστυχώς πιεζόμαστε χρονικά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την παρέμβαση, για αυτή τη συζήτηση. Εύχομαι καλή συνέχεια. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλό Σαββατοκύριακο, και να μην έχουμε αρνητικές εξελίξεις. Να μπορέσει ο λαός μας να ανταπεξέλθει σε αυτή την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί και από την πανδημία ή με την πιθανότητα ενός δεύτερου κύματος, αλλά και με τη νέα καπιταλιστική κρίση, να μην πληρώσουμε πάλι τα σπασμένα αυτοί που τα πληρώνουν συνήθως. Να είστε καλά, κύριε Νικολάου. Καλή σας ημέρα. Γεια σας.